Καλημέρα, Ζουμπούλια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Είναι τεταρτούλα, χρόνια πολλά στο Θανάση, στην Αθανασία και σε όποιον γιορτάζει σήμερα, μισό λεπτάκι, κάτι κατεβάζω της Παναγιώτας. Σήμερα ανοίγω ένα μόνο ημέρο πάλι βλογκάκι και... Ορίστε Παναγιώτουλα μου. Και... Τι θα κάνουμε σήμερα που άνοιξε το βλογκάκι. Κόβει πίτα το χορευτικό μας. Οπότε θα σας πάρω μαζί. Και που θα ετοιμαστώ και που θα πάμε και την πίτα που θα κόψουμε και τα λοιπά. Οπότε θα σας έχω έτσι παρεούλα. Εδώ τώρα η Μπέμπα με την Παναγιώτα παίζουνε. Σήμερα μπορώ να πω ότι ξυπνήσαμε 9 η ώρα, παιδιά. Ήταν από τα καλά. Βέβαια, αργήσαμε πολύ να κοιμηθούμε, ξύπναγε και μέχρι το βράδυ το μωρό και εγώ, αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι 9 η ώρα δεν έχουμε ξυπνήσει ποτέ, δεν ξέρω τη φάση. Πολύ ωραία, ξεκουραστήκαμε κάπως. Χθες που είχαμε πάει την κουμπάρα μου με τη διατροφή μου, χθες το βράδυ δεν έφαγα τίποτα. Έφαγα μόνο ένα τοστάκι έτσι με λίγο αμφότυρο και ψωμί και τέλος. Και σήμερα, επειδή εκεί που θα πάμε στο Grand, ένα μαγαζί εδώ τοπικό της Λιβαδιάς, πάλι κάτι σκατολοίδι θα τσιμπήσουμε, οπότε πάλι δεν θα φάω κάτι βαρύ για μεσημέρι, οπότε θα φάω πάλι ένα τοστάκι για να κρατήσω τις θερμίδες που μου αναλογούν να φάω στη μέρα μου για το βραδάκι. Τώρα θέλω να μάσω λίγο πάλι το σπίτι που γίνεται πάλι ένα μικρός χαμός σε αυτό το σπίτι. Μονίμως, δεν ξέρω γιατί. Μονίμως ένας μικρός χαμός. Και μετά θέλω να... θέλω να ξεκινήσω λίγο να ψιλοετοιμαστώ γιατί... Η Παναγιωτούλα σήμερα έχει και χορό, οπότε θα πάει και χορό. Και εγώ θέλω 7.30 ώρα θα πάμε να κόψουμε την πίτα, οπότε θέλω να είμαι έτοιμη. Οπότε πρέπει να έχω ετοιμαστεί από το μεσημέρι, σταδιακά, γιατί έχω και το μωρό που θα πρέπει να το κοιμήσω, να το ταΐσω. Κοιμόμαστε στα αγκαλιά, οπότε θα ξεκινήσω να φτιάχνω το μαλλί μου. Για να ετοιμαστώ μετά κτλ. Κτλ. Λέω σήμερα να κάνω τύπου μπουκλίτσα το μαλλί μου, θα δω. Το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι. Και αυτά. Οπότε, θα ετοιμαστώ, θα μαζέψω λίγο το σπίτι για αρχή και θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα παιδί αν παίζει. Και θα τα πούμε συνέχεια. Λάκια αγαπούλες. Με καθίσει κάτω στο πάτωμα και παίζουμε. Να και η Παναγιωτούλα. Ω, κάτι μάτια που έχει η Παναγιώτα. Ρε πας καλά. Τέλος πάντων, είχα βάλει και σκούπα, έχω καθαρίσει και όλο το σπίτι και όπως βλέπετε θέλει πάλι καθάρισμα γιατί... πάντων και καθόμαστε εδώ και μαθαίνουμε, έχουμε καθίσει κάτω στο πάτωμα όπως θα δείτε και έχουμε και το μπεμπουλίνι. Αυτό εδώ είναι πορτοκαλί φορμάκι, να μην νομίζετε ότι το έχω και γυμνούλι. Και τις μαθαίνουμε πώς να κάνει κολοτούμπες. Γεια σας παιδάκι μου, εγώ σήμερα έριξα τον μπορ με τα μπισκότα μου, απάνω τα μπισκότα μου, έριξα τα μπισκότα μου στο κεφάλι της μαμάς. Κοιτάξτε δεν ωραίο καπέλο. Θα ήθελα να κάνω αυτό, αλλά το πιο όμορφο που κάνω είναι να παίζω με τα μικρά κάτω στο πάτωμα και να κάνουμε κουτρουβάλες, μπας και ζηλέψεις και Μπέμπα και κάνει κολοτούμπες. Ναι! Και ναι. Σας αφήνουμε με τα ψεύτικα μπουτέ μας και πάμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι και τώρα θα δούμε πότε θα χτενιστούμε. Οπότε σας αφήνουμε να παίξουμε και τα λέμε συνέχεια. Είναι μεσημεράκι, τα ζουμπουλάκια μου κοιμούνται και τώρα εγώ θα ξεκινήσω να φτιάξω λίγο το μαλλί μου. Όπως σας είπα θέλω να το κάνω λίγο σπαστό σήμερα και θα το
το φτιάξω. Ναι, αυτό εδώ το μηχάνημα το έχω βάλει στους 170, έχει και έχει τους 220. Θα φέρω τη χωρίστρανο από εδώ και θα κάνω και ζιγζάκ έτσι για το σχέδιο. Ορίστε. Εν τω μεταξύ, επειδή με έχω πάρα πολύ ψηλή τρίχα και μπλέκεται με το παραμικρό και δεν το αντέχω. Εν τω μεταξύ, πώς θα τα φτιάξω τώρα θα σας δείξω. Θα τα έχω χωρίσει στη μέση και πίσω και πρώτα θα φτιάξω τη μία πλευρά και μετά θα φτιάξω την άλλη. Πρώτα θα φτιάξω αυτά. Μισό λεπτό να πάρω. Το κλαμεράκι μου. Ορίστε. Και έτσι λίγα λίγα θα τα φτιάξω. Θα σας δείξω τώρα πώς θα κάνω την πρώτη τούφα. Καλά να μου πείτε, δεν είναι και κάτι δύσκολο. Πω πω, έχω και καιρό να το κάνω. Ορίστε. Βάζω εκεί. Περιμένω λίγο. Ορίστε, αυτό είναι το σχέδιο που θα κάνω, θα είναι δηλαδή ένα ελαφρό σπαστό, οπότε θα σας ανοίξω όταν τα έχω έτοιμα για να μην σας κουράζω τώρα και εσάς, για να δείτε έτοιμο το αποτέλεσμα. Φαίνεται η μισή πλευρά, η άλλη μισή δεν την έχω φτιάξει ακόμα, πιάστηκε το χέρι μου όμως και θα κάνω ένα μικρό διαλυματάκι και θα συνεχίσω. Και έτοιμα τα μαλάκια μου, έτσι είναι, είναι σπαστά, τώρα δεν ξέρω αν φαίνονται και καλά, ξέβαλα και λίγο λακ, καλά όχι ότι θα κρατήσουν, έχω πολύ ψηλή τρίχα οπότε θα πέσει γρήγορα. Και σιγά σιγά η ώρα είναι 4 παρά, ακόμα ευτυχώς κοιμάται η μπεμπούλα, οπότε σιγά σιγά θα κάνω και την περιποίηση στο πρόσωπό μου και θα βαφτώ. Ναι παιδιά, από τώρα γιατί σας είπα 7,5 ώρα είναι το κοπί. Το κοπί το πίτα. Η κοπή της πίτας, οπότε θέλω να ταΐσω το μωρό, να το αλλάξω, να το ετοιμάσω. Δεν θα μπορώ μετά να ετοιμαστώ. Οπότε ετοιμάζουμε από νωρίς για να μην έχω θέμα. Ωραία, τόση ώρα νόμιζα ότι έγραφα, δεν ξέρω τι έχω γράψει. Οπότε θα τα ξαναπώ. Έκανα αυτό το μακιγιάζ, όπως βλέπετε. Και έκανα φούξια, γιατί δεν ξέρω τι παθαίνει και κολλάει. Γιατί θα βάλω αυτό το μαύρο φόρεμα με το φούξια καλτσόν. Οπότε βάζω φούξια καλτσόν, επειδή θα βάλω μαύρο φόρεμα, μαύρη ζώνη, μαύρο μποτάκι. Μη βάλω και μαύρο καλτσόν. Να το σπάσω λίγο. Και έχω γεμίσει και τις μπαταρίες με ρεύμα, γιατί θα τραβήξω και κάποια πλάνα εκεί που τα θέλουμε αρχείο για το χορό, για το σύλλογο, για το Λύκειο Ελληνίδων, το παράρτημα εδώ στη Λιβαδιά μας. Όπως σας είπα, κόβουμε την πίτα και αυτά. Μόλις μπήκα στο αμάξι για να φύγω, που πάνω έβαλα το παλτό μου και για παπουτσά και έχω βάλει, δεν φαίνεται. Μην το βλέπετε το φόρμα, το είδατε ότι είναι μακρύ. Α! Έκλεισε και το φως, οπότε πάω στο μαγαζί
και τα λέμε από το μαγαζί. Έχω έρθει μάλλον, εγώ και ο σύλλογος είναι εδώ. Έχω στήσει ήδη τη μία κάμερα εκεί πάνω και τραβάμε την άλλη φωτογραφία. Σας έχω και κάποια πλάνα για να δείτε. Οπότε, αυτά, συνεχίζουμε. Ξεκινήσει ο κόσμος και μαζεύεται. Θα κάνω μία γρήγορη για να δείτε. Και εδώ πάνω η κάμερα μου. Και μια χαρούλα. Είμαστε εδώ με το δάσκαλό μας, τον κύριο Πέτρο. Και το Κατερινάκι μας. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Θα έχω και πλάνα από το κοπί το πίτα. Θα δείτε. Ευελπιστώ να μου δώσουν το φλουρί. Ευελπιστώ, ε. Ωραία, έχει πάει παιδιά 11. Αμέσως χορεύουμε. Θα έχετε ήδη δει κάποια πλάνα που θα σας έχω βάλει. Περνάμε πολύ ωραία, εννοείται. Θα σας δείξω λίγο μέσα και εδώ έξω. Και αυτά παιδιά. Οπότε κάπου εδώ το βιντεάκι μας έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!